Πάμε να δούμε τώρα αυτήν εδώ την άσκηση. Έτσι μου δίνει δύο γλώσσες, στο ερώτημα Α και στο ερώτημα Β. Στη γλώσσα Α μου λέει το πλήθος των άσων είναι πολλαπλάσιο του 3 και μου λέει δώσε μια κανονική έκφραση και δώσε και δετερμινιστικό αυτόματο. Και μετά για τη γλώσσα 2, ομοίως φτιάξουμε μου κανονική έκφραση, φτιάξουμε και δετερμινιστικό αυτόματο. Πάμε να κάνουμε αυτά τα δύο ερωτηματάκια καταρχάς. Για την πρώτη γλώσσα θέλω η άση να είναι πολλαπλάσια του 3. Δηλαδή 0, 3, 6, 9 κτλ. Κτλ. Ένα αστεράκι κλείνει απόξω εδώ, το οποίο θα επαναλαμβάνει σε κάθε γύρο 3 άσους. Έτσι. Αυτή είναι ο κορμός της κανονικής έκφρασης, αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Και βεβαίως εδώ θυμάσαι και την κανονική έκφραση που είχαμε προτείνει για τα πολλαπλάσια του 2, δηλαδή για τους αρτίους, που ήταν εντελώς ανάλογοι. Αν θυμάσαι, εκεί πέρα είχαμε κάνει και το εξής. Είχαμε κοτσάρι ανάμεσα στους άσους, αδίποτα μηδενικά, γιατί τα μηδενικά είναι αδιάφορα. Μηδέν αστεράκι, ένα μηδέν αστεράκι, ένα μηδέν αστεράκι. Προκειμένου μεταξύ των άσων να έχω σαν μηδενικά γουστάρω. Και θυμάσαι ότι εδώ είχαμε προτείνει μια αρχική κατασκευή να πάμε να χώσουμε και εδώ ένα μηδέν άστρο. Παρ' όλα αυτά, μετά που το αποδομήσαμε και το φιλοσοφήσαμε, από την επανάληψή σας το θυμάστε, έχω το χαρακτηριστικό ότι μπορώ να βάλω ένα μηδέν άστρο εδώ στην άκρη, προκειμένου με την επανάληψη του αστεριού κλείνει της παρένθεσης, ομαλά να συμπληρώνει τα μηδέν άστρο και επιπλέον βεβαίως έχουμε και το πρόβλημα ότι αν μια συμβολοσειρά δεν έχει καθόλου άσους, τότε αυτή η άση είναι όντως πολλαπλάσια του 3. Αυτά λοιπόν σχετικά με την κανονική έκφραση. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το δετερμινιστικό αυτόματο και μας ενδιαφέρει το δετερμινιστικό αυτόματο γιατί θα είναι καλό να το βγάλουμε το μάτι. Δηλαδή έτσι και μου κάνεις εδώ μπαέσε, μπα και μπα σε νουπουά και τέτοια. Καλό καλοκαίρι, έτσι όπως καταλαβαίνεις. Κανονική έκφραση είναι περίπλοκη, θα δώσει περίπλοκο μπαέ. Ενώ πραγματικά το δετερμινιστικό αυτόματο έτσι είναι πολύ πιο απλό. Γράφω εδώ ότι είμαι στην κατάσταση Α. Η κατάσταση Α καταρχάς πρέπει να παρατηρήσουμε ότι είναι και τελική κατάσταση. Είναι και τελική κατάσταση αρχική γιατί δεν έχω διαβάσει τίποτα. Άρα το πλήθος των άσων είναι 0 και το 0 είναι πολλαπλάσιο του 3. Οπότε πάω και διαβάζω τώρα τον πρώτο άσο, διαβάζω και το δεύτερο άσο και βλέπεις ότι το ενδιαφέρον μου στο νου που εστιάζεται στην ιδιότητα. Θα δούμε μετά αυτά που λείπουν θα τα κάνουμε. Και τώρα βεβαίως έτσι και μου ξαπλώσει και το τρίτο άσο είναι λίγο προβληματικό. Θα πρέπει με τον τρίτο άσο να μου γυρνάς πίσω στην κατάσταση στην Α, προκειμένου τώρα να φαίνεται ανάγλυφα μπροστά μας ότι έχουμε φτιάξει έναν ωραιότατο κύκλο μήκους 3. Για δες το λίγο τώρα, διαβάζεις 3 άσους πίσω στην αρχή σε τελική. Διαβάζεις άλλους 3, 6, πάλι στην τελική. Διαβάζεις 9 πίσω στην αρχή τελική. Κτλ, κτλ. Αυτό εδώ το αυτόματο πρέπει να σου θυμίζει τους άρτιους άσους, ας πούμε. Δουλεύουμε έναν αντίστοιχο τρόπο. Φτιάχνουμε κύκλους, οι οποίοι κύκλοι στην ουσία πιάνουν την ιδιότητα της γλώσσας. Αυτό δουλεύει σαν τα πολλαπλάσια περίπου. Οπότε λοιπόν τώρα τα μηδενικά καταλαβαίνω ότι είναι παγερά διάφορα στη γλώσσα αυτή, οπότε τα μηδενικά ανακυκλώνουν πάνω στην ίδια κατάσταση. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι άσους έχω διαβάσει. Η Α μοντελοποιεί ότι έχω εκεί πολλαπλάσια του 3. Στη Β μοντελοποιείται ότι είχα πολλαπλάσια του 3 και είχα άλλον έναν άσο, οπότε θέλω άλλους 2. Οπότε η Β προσομοιώνει αυτή τη συμπεριφορά. Θέλω άλλους 2 άσους για να έχω πάλι πολλαπλάσια του 3. Η Γ έχει διαβάσει 2 και θέλει άλλον 1. Και βεβαίως από τη Γ διαβάζω τον τρίτο άσο, γυρνάμε πίσω στην τελική κατάσταση. Άρα το δετερμινιστικό αυτόματο είναι αυτό εδώ. Μοιάζει, ξαναλέω, με τα άρτια και τα περιτά. Και τώρα πάμε στη γλώσσα L2 που έχω συμβολοσειρές οι οποίες τελειώνουν σε άσο. Οπότε εδώ θα πάω και θα διαβάσω στην αρχή οποιαδήποτε συμβολοσειρά η οποία όμως θα πρέπει να τελειώνει με άσο. Οπότε η κανονική έκφραση είναι πάρα πολύ εύκολη. Το δετερμινιστικό αυτόματο τώρα εδώ είναι και αυτό εύκολο, έτσι, μόνο που πρέπει να το κάνουμε δετερμινιστικό. Εδώ τώρα, αν το κάνεις μπαέ, μπα και τέτοια, θα δουλέψει βεβαίως, γιατί η κανονική έκφραση είναι πολύ απλή. Οπότε μπορείς να το κάνεις και κατευθείαν μπα και μετά να το μετατρέψεις σε νουπουά με το γνωστό αλγόριθμο. Παρ' όλα αυτά, η κατασκευή του τελειώνει, την έχουμε μεθοδολογήσει να φτιάχνουμε και νουπουά κατευθείαν για το τελειώνει. Πάω εδώ και αυτή εδώ είναι μια τελική κατάσταση λοιπόν. Αν διαβάσω έναν άσο θα τελειώνω σε άσο όλα καλά. Ενώ στη Χ, αν ακούσω κάποιο μηδενικό θα μείνω στην ίδια κατάσταση. Τώρα προσοχή είναι η ιδιότητα τελειώνει, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή είμαι στην Ψ, τελειώνω σε άσο. Αν ο υποβολέας εδώ μου πει 0, θα πρέπει να γυρίσω πίσω στην προηγούμενη κατάσταση γιατί πάλι θέλω έναν άσο για να τελειώνω με άσο. Ενώ αν στην Ψ μου πει άσο θα ανακυκλώσω πάνω εδώ, με την έννοια δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή πράγματι έχω τη συμβολοσειρά που μου έχει πει τελειώνει σε άσο. Αυτά είναι τα δύο αυτόματα. Και εδώ πάμε στο ερώτημα γάμα που μας λέει να φτιάξουμε τις ακόλουθες γλώσσες.
Και η μία είναι η τομή, τη Σελένα με τη Σελθείο, δετερμινιστικό για την τομή αυτών των δύο γλωσσών. Μετά η άλλη είναι η τομή των συμπληρωμάτων, η άλλη είναι η ένωση των γλωσσών, η άλλη είναι η ένωση των συμπληρωμάτων. Και τέλος έχουμε τη διαφορά των δύο γλωσσών. Να θυμηθούμε λοιπόν τη μεθοδολογία που είχαμε συζητήσει όταν μελετούσαμε τις κλειστότητες, ιδίως όσον αφορά την πρώτη γλώσσα, την Ελένα τομή L2. Και για την Ελένα τομή L2 λοιπόν έχουμε αλγόριθμο όταν έχω τα δύο δετερμινιστικά αυτόματα στα χέρια μου. Έχουμε τον αλγόριθμο που μας φτιάχνει άμεσα το δετερμινιστικό αυτόματο της τομής και μας το φτιάχνει πώς. Μας το φτιάχνει προσομοιώνοντας την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο αυτομάτων που έχουμε στα χέρια μας. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε αυτή εδώ την κατασκευή. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο αυτό λοιπόν, κάνω το αυτόματο της τομής, απαντάω στο ερώτημα Γ1 αυτή τη στιγμή. Έχω ότι θα φτιάξω μια κατάσταση για κάθε συνδυασμό καταστάσεων των δύο αυτομάτων. Δηλαδή έχω την ΑΧ και την ΑΨ, έχω τη ΒΧ και τη ΒΨ και μετά προσεκτικά τη ΒΨ λοιπόν, το καρτεσιανό γινόμενο στην ουσία των καταστάσεων των δύο αυτομάτων. Αυτό εδώ είναι το αυτόματο της τομής, έχει τόσες καταστάσεις όσο και το καρτεσιανό γινόμενο των δύο αυτομάτων, 3,2,6 δηλαδή εδώ. Και τώρα πάμε να προσομοιώσουμε τη λειτουργία των δύο αυτομάτων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει το εξής. Είμαι στο ΑΧ και θέλω αυτό να κάνω τον δετερμινισμό του. Δηλαδή, από το ΑΧ με 0 που πάω και τα βλέπω ξεχωριστά το καθένα. Το α με 0 βλέπω στο πρώτο αυτόματο πάει στο α και το χ με 0 πάει επίσης στο χ. Άρα, συνολικά, το ΑΧ με 0 παραμένει στο ΑΧ. Θέλει λίγο προσοχή. Από το ΑΧ τώρα με άσο βλέπω ότι το α πάει στο β, ενώ το χ πάει στο ψ με άσο, άρα συνολικά θα πηγαίνω στο βψ. Συνεχίζω τώρα και δετερμινίζω όλες τις καταστάσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Από το βχ τώρα έτσι με 0, το β με 0 βλέπω πάνω στο αυτόματο πάει β, το χ με 0 πάει χ, άρα λοιπόν με 0 το βχ στον εαυτό του. Τώρα το βχ με άσο, βλέπω ότι το β με άσο πάει γ, ενώ το χ με άσο πάει ψ, άρα συνολικά θα πάει στο γψ. Έτσι, αυτά και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Πάμε στο γχ. Το γχ με 0 παραμένει στην ίδια κατάσταση. Άρα λοιπόν, γιατί το γάμα πάει με 0 στο γάμα και το χ πάει με 0 στο χ. Το γχ τώρα με άσο. Το γάμα με άσο πάει α, ενώ το χ με άσο πάει ψ. Άρα συνολικά το γχ με άσο θα με πηγαίνει στο αψ. Βγαίνει αυτό εδώ το αυτόματο λοιπόν, έτσι σιγά σιγά το συμπληρώνουμε. Προχωρούμε τώρα, πάμε στην κατάσταση αψ. Αψ με 0 μελετάω και βλέπω ότι το α με 0 μένει στο α, ενώ το ψ με 0 πάει στο χ. Άρα λοιπόν το αψ με μηδενικό θα με πηγαίνει στο αχ. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά λοιπόν τις μεταβάσεις, κάνοντας στην ουσία ταυτόχρονη μετάβαση στα δύο αυτόματα. Αψ τώρα με άσο. Το α με άσο πάει β, ενώ το ψ με άσο πάει ψ. Άρα λοιπόν με άσο πάω βψ. Προχωρούμε. Είμαι στο βψ και βλέπω ότι γίνεται από το βψ με 0, το β με 0 β, το ψ με 0 χ, άρα συνολικά θα πηγαίνει στο βχ με μηδενικό. Αυτό λοιπόν είναι το αυτόματο που κατασκευάζεται σταδιακά. βψ με άσο. Βλέπω ότι το β με άσο πάει γ, ενώ το ψ με άσο μένει ψ. Συνολικά λοιπόν στο γψ. Και τώρα συνεχίζουμε την κατασκευή μας. Από το γψ τώρα με 0, το γ με 0 πάει γ, το ψ με 0 πάει χ, άρα λοιπόν συνολικά θα πηγαίνει στο γχ. Και πάμε τώρα από το γψ με άσο, το γ με άσο πάει α, ενώ το ψ με άσο μένει ψ, άρα λοιπόν συνολικά αυτό το πράγμα θα πηγαίνει στο αψ. Θα πηγαίνει λοιπόν στο αψ. Κατασκευάζουμε λοιπόν και αυτήν εδώ τη μετάβαση, πάει στο αψ και αυτό ως ο αλγόριθμος είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί πραγματικά μας λύνει τα χέρια σε αρκετές περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν. Και τώρα το μόνο που πρέπει να συμπληρώσω εδώ για να τελειώσει η κατασκευή είναι το εξής. Μόνο που θα το κάνω λίγο αυτόνομα, γιατί αυτή η κατασκευή κατευθείαν θα μου δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Θα μου δώσει την απάντηση στο ερώτημα 1, το μόνο που πρέπει να συμπληρώσω είναι τις τελικές. Ο αλγόριθμος λέει ότι οι τελικές καταστάσεις, οι οποίες θα έχεις, είναι ο συνδυασμός τελικών καταστάσεων των δύο αυτομάτων ταυτόχρονα. Οπότε λοιπόν εδώ η τελική η οποία προκύπτει είναι η αψ. Υπόψη ότι το αυτόματο αυτό που προκύπτει από τον αλγόριθμο της κλειστότητας της τομής ενδέχεται να επιδέχεται απλοποιήσεις. Εδώ πέρα δεν είναι επιδέχεται απλοποιήσεις και θυμίζω ότι ο κανόνας για απλοποιήσεις είναι να μην έχει μια κατάσταση εισερχόμενα βέλη.
Οπότε λοιπόν τελικές εδώ είναι το ΑΨ όσον αφορά το ερώτημα 1. Αν ζωγραφίσω τελική το ΑΨ έχω τελειώσει με το ερώτημα 1. Αν κάνω τώρα το ερώτημα 3, πρόσεξε, στο ερώτημα 3 θέλω την ένωση των δύο αυτομάτων. Η ένωση των δύο αυτομάτων λοιπόν θα είναι ακριβώς το ίδιο αυτόματο. Παρεπιπτόντως να αναφέρουμε εδώ ότι η αρχική είναι ο συνδυασμός αρχικών των δύο αυτομάτων, δηλαδή ΑΧ. Στο ερώτημα 3 λοιπόν είχαμε πει στη θεωρία ότι οι τελικές καταστάσεις είναι αυτές που περιέχουν τελική είτε του ενός αυτομάτου είτε του άλλου. Άρα λοιπόν τελικές για το ερώτημα 3 κατευθείαν έχω το αυτόματο για την ένωση των δύο γλωσσών. Θα είναι η ΑΧ γιατί περιέχει το Α. Επίσης θα είναι η ΑΨ γιατί περιέχει και το Α και το Ψ. Επίσης θα είναι η ΒΨ και θα είναι και η ΓΨ. Και έτσι αν το ίδιο σχήμα το ξαναζωγραφίσω έχοντας την ΑΨ, τη ΒΨ, τη ΓΨ και την ΑΧ τελική, έχω το δετερμινιστικό αυτόματο που αποφασίζει την ένωση των δύο γλωσσών. Προχωρώ τώρα και έχω και το πέμπτο ερώτημα, γιατί στο πέμπτο ερώτημα για να κάνω τις τελικές καταστάσεις της διαφοράς των δύο γλωσσών, μας λέει η θεωρία ότι αρκεί να πάρω τελική του πρώτου αυτομάτου, δηλαδή του αριστερού, δηλαδή της πρώτης γλώσσας, τελική λοιπόν αυτουνού, και από εκεί να τη συνδυάσω, πρόσεξε, με μη τελική του δευτέρου αυτομάτου. Άρα λοιπόν για να κάνω τις τελικές καταστάσεις της διαφοράς των δύο γλωσσών θα τσιμπήσω την τελική του αριστερού αυτομάτου, δηλαδή την α, και θα τη συνδυάσω με μη τελική του δευτέρου αυτομάτου, άρα λοιπόν με τη χ. Τελικές καταστάσεις, αν βάλω την αχ, έχω πάρει τη διαφορά των δύο γλωσσών. Τώρα, εντελώς ισοδύναμα, όσον αφορά λοιπόν το ερώτημα το 1, το 3 και το 5 μας καλύπτει η θεωρία που έχουμε ήδη συζητήσει. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα συμπληρώματα. Αλλά και με τα συμπληρώματα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί μπορούμε να κάνουμε μια αντίστοιχη δουλειά. Πάω να κάνω λίγο το αυτόματο για το συμπλήρωμα της γλώσσας Ελένα. Το συμπλήρωμα της γλώσσας Ελένα είναι, σύμφωνα πάλι με τον αλγόριθμο κλειστότητας αυτή τη φορά του συμπληρώματος, είναι να μου ζωγραφίσεις ακριβώς το ίδιο αυτόματο όμως. Ακριβώς το ίδιο αυτόματο, λέει ο αλγόριθμος της κλειστότητας συμπληρώματος, με τις ίδιες μεταβάσεις σε σχέση με το αρχικό αυτόματο. Οπότε κάνω ένα κόπο τώρα να αντιγράψω το αυτόματο το οποίο είχα πάνω, έτσι, με μόνη διαφορά ότι θα γίνει τούμπα τελικές και μη τελικές. Δηλαδή τελικές εδώ πέρα θα είναι η β και θα είναι και η γ. Έχω πάρει λοιπόν έτσι εύκολα το αυτόματο το οποίο είναι για το συμπλήρωμα της Ελένα. Όσον αφορά τώρα το αυτόματο για το συμπλήρωμα της Ελ2, ομοίως θα κατασκευάσω ακριβώς το ίδιο αυτόματο με την Ελ2, τις ίδιες καταστάσεις και τις ίδιες μεταβάσεις, την ίδια αρχική κατάσταση, έτσι, και το μόνο το οποίο θα διαφοροποιηθεί είναι ότι οι τελικές και οι μη τελικές θα αντιστραφούν. Δηλαδή η Χ θα είναι πλέον τελική εδώ και έχω στα χέρια μου και το αυτόματο των δύο συμπληρωμάτων. Τώρα, άμα σου ζητήσω να μου φτιάξεις τώρα το ερώτημα 2, έχεις στα χέρια σου δύο αυτόματα, έτσι, έχεις το L1 και το L2. Άρα για να μου κάνεις την τομή των δύο αυτομάτων, αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι θα τρέξεις ακριβώς τον ίδιο αλγόριθμο, δηλαδή τον αλγόριθμο για την κλειστότητα της τομής. Ο αλγόριθμος τώρα για την κλειστότητα της τομής θα σου δώσει ακριβώς τις ίδιες μεταβάσεις με αυτές που κάτσαμε και φτιάξαμε πριν λίγο, έτσι. Άρα λοιπόν θα αντιγράψω και πάλι το αυτόματο ακριβώς όπως το είχαμε πριν, δηλαδή τις μεταβάσεις όπως τις συζητήσαμε πριν λίγο, το γάμα χ με 0, έτσι, και μετά έχω από κάτω το καρτεσιανό γινόμενο, άρα πρέπει να έχω την α ψ, τη β ψ και τη γάμα ψ. Θα βάλω εδώ και τις μεταβάσεις τις αντίστοιχες που είχαμε κατασκευάσει πριν λίγο, γιατί ο αλγόριθμος κλειστότητας θα μου κάνει ακριβώς την ίδια προσομοίωση. Τα δύο αυτόματα έχουν τις ίδιες μεταβάσεις, δηλαδή τα αρχικά και του συμπληρώματος. Αυτό το οποίο θα αλλάξει για άλλη μια φορά θα είναι οι τελικές καταστάσεις, όπου αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι θα κοιτάξουμε τις τελικές καταστάσεις έχουν οι δύο γλώσσες των οποίων κάνω αυτή τη στιγμή την τομή. Δηλαδή στο πρώτο αυτόματο η Β και η Γ και στο δεύτερο η Χ. Κατά τα άλλα οι μεταβάσεις δεν θα τροποποιηθούν, θα είναι ακριβώς οι ίδιες όπως καταλαβαίνεις. Συνεπώς ζωγραφίζω λίγο το ίδιο αυτόματο για να ζωγραφίσω πάνω εδώ στη συνέχεια τις τελικές καταστάσεις που θα αφορούν την τομή των δύο γλωσσών, και σύμφωνα με τον αλγόριθμο η τομή των δύο γλωσσών
Θα κατασκευαστεί ως εξής. Θα είναι ο συνδυασμός τελικών καταστάσεων των δύο αυτομάτων. Και τώρα στο L1 συμπλήρωμα έχω τη Β και τη Γ να είναι τελικές, ενώ στο L2 συμπλήρωμα έχω τη Χ. Άρα λοιπόν τελική κατάσταση εδώ θα είναι η βχ, άρα εδώ επίσης θα είναι τελική κατάσταση η γάμα χ, και αυτό εδώ το πόνιμο που βλέπεις είναι το αυτόματο που αναγνωρίζει τη γλώσσα Ελένα συμπλήρωμα, το μη L2 συμπλήρωμα, η οποία είναι μια περίεργη γλώσσα πραγματικά, έτσι, δηλαδή άμα πάω να τη διαβάσω κιόλα, είναι ότι ταυτόχρονα πρέπει να συμβαίνουν το εξή. Το πλήθος των άσων να μην είναι πολλαπλάσιο του 3 και επίσης η συμβολοσυρά να μην τελειώνει με άσο. Άρα κατευθείαν εδώ πέρα έχουμε και τρόπους για τέτοιες διαταραγμένες γλώσσες να είμαστε σε θέση να πηγαίνουμε και να φτιάχνουμε εύκολα τετερμιστικό αυτόματο. Πραγματικά με το μάτι θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Μας έχει μείνει και το αυτόματο της γλώσσης 4, όπου τώρα αυτό εδώ πέρα δεν έχει μεγάλη διαφορά, γιατί στην πραγματικότητα το αυτόματο θα είναι ίδιο αυτόματο σημειώνω. Απλά το μόνο που θα αλλάξει θα είναι και πάλι τελικές καταστάσεις. Τι μας λέει ο κανόνας για την ένωση για τις τελικές? Μας λέει ότι θα είναι τελικές όσες περιέχουν τελική κατάσταση οποιοδήποτε από τα δύο αυτόματα. Δηλαδή, όποια περιέχει, σημειώνω, λέει ο κανόνας, τελική κατάσταση είτε για τη μία γλώσσα είτε για την άλλη. Όποια λοιπόν περιέχει β, γ ή χ θα είναι τελική. Άρα το ίδιο αυτόματο ακριβώς, όπου οι τελικές καταστάσεις τώρα θα είναι όσες περιέχουν β, γ και χ. Άρα είναι η α, χ, είναι η β, χ, είναι η γ, χ. Και επίσης από κάτω έχω τη β ψ και τη γ ψ. Όλες αυτές λοιπόν οι καταστάσεις θα μου δώσουν την ένωση των συμπληρωμάτων. Άρα λοιπόν πανίσχυρος ο αλγόριθμος κλειστότητας τομής, κάναμε μία υπενθύμηση και δείξαμε λίγο κάποια σημεία στα οποία μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο αυτό για να αποφασίσω να κατασκευάσω δετερμινιστικό αυτόματο για συνδυασμό ιδιοτήτων όπου παίζουν ιδιότητες ένωση τομής και συμπληρώματος. Λοιπόν, στο αστέρι κλείνει και στην παράθεση που είναι οι άλλες δύο πράξεις. Αυτά τα κόλπα δεν δουλεύουν δυστυχώς. Αυτά είναι μόνο για συνδυασμό ιδιοτήτων τομής ένωσης και συμπληρώματος και της διαφοράς βέβαια, γιατί η διαφορά ορίζεται με έμεσο τρόπο, να το θυμηθούμε λίγο και αυτό. Η διαφορά δύο γλωσσών α-β στην πραγματικότητα ορίζεται ως α τομή β συμπλήρωμα. Δηλαδή στην πραγματικότητα και η διαφορά, γι' αυτό και είναι και δευτερεύουσα πράξη συνόλων, ορίζεται μέσω της τομής και του συμπληρώματος. Για το λόγο αυτό, για τη διαφορά, στην ουσία χρησιμοποιούμε αυτές τις ιδέες που είδαμε